που ανέφερε και πολύ αναλυτικά ο κύριος Τσακρής. Εμείς να εστιάσουμε στη διατροφή. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τα υγρά. Σκεφτείτε, αν λέμε ότι κατά μέσο όρο πρέπει να πίνουν οι γυναίκες περίπου 2 λίτρα νερό και οι άντρες περίπου 2,5. Τώρα μιλάμε για σίγουρα 2,5 και πάνω. Δηλαδή, διψάμε δεν διψάμε, γύρω στα 10 ποτήρια νερό και πάνω είναι καλό να τα πίνουμε αυτές τις μέρες. Και αυτό γιατί το σώμα και δαπανά περισσότερη ενέργεια για τη θερμορύθμιση, αλλά και αφυδατώνεται με την εφίδρωση, όπου ο υδρότας προσπαθεί να ψήξει. Μιλάμε για νερό, έτσι, δεν μιλάμε γενικότερα για υγρά. Μιλάμε και γενικότερα για υγρά, εκτός από αλκοόλ. Γιατί λόγω των υψηλών, λόγω των θερμίδων που έχει, τελικά θα μας ζεστάνει. Ξέρετε, μια δροσερή μπύρα μπορεί να μας δροσίσει εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά θα μας φέρει αφόρητη ίσως ζέστη, ιδίως αν το παρακάνουμε. Μπορούμε να πίνουμε τσάι, μπορούμε να πίνουμε λίγο καφέ, αλλά να συμπληρώνουμε και νερό, γιατί μετά από πολλή πρόσληψη, δηλαδή αν πίνουμε αρκετούς καφέδες, μπορεί να μας αφυδατώσει. Και από εκεί και πέρα. Αναψυκτικά που συνηθίζουν πολύ. Αναψυκτικά, θα λέγαμε χωρίς ζάχαρη όμως. Για τους ευνόητους λόγους. Αυτά τα μηδέν, τα diet κλπ. Βοηθάνε στην ενυδάτωση. Αλλά σαν βασική, έτσι, σαν αιχμή του δόρατος, επιδιώκουμε το νερό. Πάμε σε παραδείγματα που μας έχετε φέρει. Ακριβώς, εδώ, για τα γεύματα, έτσι. Ουσιαστικά έχουμε εστιάσει σε κάποιες ευπαθείς ομάδες, γιατί οι ηλικιωμένοι, σκεφτείτε, ότι ήδη έχουν λιγότερα επίπεδα ύδατος από τους υπόλοιπους ενήλικες και παρουσιάζουν μια τάση να μην πίνουν αρκετό νερό, δηλαδή παρατηρείται αυτό που λέμε εκούσια αφυδάτωση. Οπότε, επειδή είναι πιο ευπαθή τα άτομα αυτά, σίγουρα το λιγότερο 10 ποτήρια νερό. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να διαλέξουμε μια διατροφή η οποία δεν θα έχει μεγάλα και βαριά γεύματα, θα είναι μικρά και συχνά. Θα προσπαθούμε να είναι γεύματα με χαμηλές θερμίδες, ακριβώς για να μην ζεσθενόμαστε και μας φέρνουν δυσφορία. Και δροσερά, έτσι, γιαουρτάκι είναι δροσερό. Ακριβώς. Το φρούτο είναι επίσης δροσερό, έτσι. Ουσιαστικά το γιαούρτι, εκτός ότι προσφέρει φοβερή ενυδάτωση, το ασβέστιο αποδεδειγμένα βοηθά στη θερμορύθμιση και είναι και δροσερό. Το ίδιο και τα φρούτα με τα επίπεδα υγρών. Όταν λέμε θερμορύθμιση, κύριε Πέτσιο, τι εννοούμε? Το σώμα πρέπει να διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία. Βεβαίως. Το σώμα πρέπει να διατηρεί ανά πάσα στιγμή μια σταθερή θερμοκρασία, ένα εύρος μικρό, έτσι, σταθερή θερμοκρασία. Όταν η ζέστη ξεπερνά τους 42 βαθμούς Κελσίου, το σώμα βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση θερμορύθμισης. Έχουμε έναν θερμοστάτη όπως έχουν τα αυτοκίνητα. Προσπαθεί να φτάσει στο σημείο, έτσι. Και δουλεύει συνεχώς στο ψυγείο μας. Το οποίο τι είναι, είναι εφίδρωση, ο υδρότας ψύχει το σώμα, εξατμίζεται και μας δροσίζει και διάφοροι άλλοι μηχανισμοί. Αυτοί και από τη φύση τους απαιτούν και ενέργεια. Που μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία μας, η παραγωγή ενέργειας και νερό. Το ψυγείο του μηχανισμού. Πάμε στο απογευματινό και στο βραδινό. Ουσιαστικά, περνώντας τα πρωινά, να πούμε λίγο για φρούτα και λαχανικά που είναι και αυτά η αιχμή του δόρατος αυτές τις μέρες, γιατί είναι πλούσια σε νερό. Ηλεκτρολίτες που θα αποτρέψουν και τις κράμπες που αναφέραμε και πριν, όπως είναι το μαγνήσιο και το κάλιο, και έχουν χαμηλές θερμίδες ώστε να μην μας ζεσταίνουν. Προχωρώντας στο μεσημεριανό, αυτό που θα λέγαμε, γιατί πέρασε γρήγορα η κάρτα, είναι ότι θα επιλέξουμε να φάμε το ελαφρύ γεύμα της ημέρας και όχι το κύριο. Το κύριο γεύμα της ημέρας θα το αφήσουμε για πιο αργά μέσα στην ημέρα, να μην έχει τόση ζέστη. Προς το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ. Ναι. Αυτό που θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση το κλασικό. Το αργότερο τι ώρα όμως, γιατί και αυτό μπορεί να καταπονεί τον οργασμό, αν είναι πολύ αργά. Όχι πολύ αργά πριν τον ύπνο, δηλαδή όχι αμέσως πριν τον ύπνο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Κάτω τις 9, ας πούμε. Ναι, 8-9, λίγο παρά. Ωραία. Πέρα είναι εντάξει. Πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες, φεύγοντας από τους ηλικιωμένους. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Απλά να πούμε κάτι στους ηλικιωμένους, ότι όπως και στις άλλες ομάδες, πολλά λαχανικά που βοηθάνε και αυτά στη θερμορύθμιση και με λόγω του ασβεστίου και λόγω των ηλεκτρολιτών που περιέχουν, φρούτα, γιαουρτάκια, ένα ζελέ ίσως που δροσίζει, δεν έχει θερμίδες. Ναι. Έτσι. Πάμε και στα παιδιά. Και το βράδυ το κύριο γεύμα, όπου θα το δούμε και εδώ. Πάμε στα παιδιά πάλι. Αν τα παιδιά δεν τρώνε γιαούρτι, βάζουμε λίγο γάλα που ενυδατώνει και βοηθάει και αυτό. Είναι δροσερό και με το ασβέστιο του βοηθάει στη θερμορύθμιση. Στα φύλλα ή και μπανάνα, γιατί αποδεδειγμένα βοηθούν στην απορρόφηση του νερού αυτά τα φρούτα. Και ειδικά τα σταφύλια έχουν και υψηλά επίπεδα ύδατος. Παρότι είναι γλυκά φρούτα αυτά, έτσι, και η μπανάνα, ας πούμε, θεωρείται γλυκό. Ναι, δεν μας φέρνει. Κάνει καλό, δηλαδή. Βεβαίως, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Η μπανάνα έχει και κάλιο, νομίζω, κάτι βοηθάει πολύ αυτές τις μέρες. Ακριβώς για τη θερμορύθμιση. Για τους ηλεκτρολίτες, κυρίως για τους μεγάλους ανθρώπους. Μπράβο, και για την αποφυγή των κραμπών. Πάλι τα παιδιά ελαφριά θα φάμε το μεσημέρι. Δεν φορτωνόμαστε με μεγάλα βαριά γεύματα, ζεστά, τηγανιτά, με σάλτσες και όλα αυτά. Αυτά είναι δεδομένα. Μπορεί να είναι λίγο φρούτο με τυρί, όπως είναι το καρπούζι που αρέσει στα παιδιά. Μπορεί να είναι λίγο από το κύριο γεύμα, η μισή ποσότητα.
στο απογευματινό κάτι ευχάριστο και δροσερό που θα καταναλώσει εύκολα το παιδί, όπως είναι μια σπιτική γρανίτα που έχει ελάχιστες θερμίδες και υψηλά επίπεδα ύδατος, ή ένα ελαφρύ σπιτικό παγωτό, ή μια μικρή σπιτική μπάρα με λίγους ξηρούς καρπούς. Ναι. Ακόμα και ένα φρούτο και ένα μίξ φρούτων μπορεί να είναι με λίγο μέλι και ξηρούς καρπούς. Ή ένα παιδικό γιαούρτι ίσως με φρουτάκια, ναι, λίγα δημητριακά, ναι, ναι, που είναι εμπλουτισμένα και αυτά με διάφορους ηλεκτρολίτες. Και το βράδυ δεν επιλέγουμε ζεστά φαγητά βαριά, αλλά τα λαδερά και τα όσπρια, επειδή μπορούν να καταναλώνονται και σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι, δεν θα πέσουν βαριά όμως αυτά για βράδυ. Όχι, προσέξτε, γιατί αφενός δεν θα τα τρώμε σε υψηλή θερμοκρασία, σε θερμοκρασία δωματίου, και αφετέρου γνωρίζουμε ότι τρόφιμα όπως είναι τα φασόλια και οι φακές και άλλα βοηθάνε στην απορρόφηση του νερού. Μικρή ποσότητα και όχι απότομα, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ταχύτητα που θα φάω και η ποσότητα. Αν καταβροχθήσω, είναι δεδομένη η δυσφορία και ο λίθαρμος. Ό,τι και να φας. Ό,τι και βέβαια. Να φας. Εάν είναι βαρύ, ζεστό ή οτιδήποτε άλλο, είναι ακόμα χειρότερα. Ωραία. Πάμε και σε άλλες ομάδες. Έχουμε ετοιμάσει και για εμάς τους υπόλοιπους κινήσεις. Οι υπόλοιποι κινούμαστε στα ίδια πλαίσια. Δεδομένου ότι εφόσον προσέχουμε πιο πολύ σε ευπαθείς ομάδες, εμείς εντάξει, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί στις επιλογές. Αλλά οι βασικές αρχές είναι αυτές. Είναι τα υγρά, είναι η μικρή ποσότητα και το χαμηλό θερμιδικό φορτίο του γεύματος, να είναι ελαφρύ. Αλκοόλ, όχι, βλέπω εδώ έχετε πει. Όχι αλκοόλ, γιατί θα μας ζεστάνει. Ούτε μία μπύρα, τίποτα που είναι δροσερή. Εντάξει, είπαμε. Όταν λέει όχι, εννοεί να μην σουρώσουμε απόψε, άλλη μέρα. Άντε, δύο μπύρες. Λίγο αλάτι, επειδή πολλοί κόσμος μπερδεύεται, λίγο αλάτι πρέπει να καταναλώνουμε αυτές τις μέρες. Ναι. Εκτός αν υπάρχει. Γιατί διακρατά τα υγρά. Ακριβώς, και βοηθάει στο αίσθημα της δίψας. Και είναι ηλεκτρολίτης στον άτριο, που με τον υδρότα ούτως ή άλλως έχουμε και από εκεί μικρές απώλειες, οπότε καλό είναι να το αναπληρώνουμε με μέτρο. Εκτός αν υπάρχει κάποια ιδιοπάθεια, δηλαδή αν υπάρχει κάποια χρόνια πάθηση όπως είναι νεφροπάθηση ή υπέρταση, ναι, ή με κάποια άλλη, όπου μιλάμε με ένα γιατρό, θα θέλει περιορισμό. Εντάξει. Ωραία, κύριε Πέτσιο. Λένε κύριε Πέτσιο οι γιατροί ότι ακόμα και για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υπέρτασης αυτές τις μέρες, καλό είναι λίγο αλάτι να. Ακριβώς. Για να μην πάθουν την με άλλη μέτρο, σημεία. Όμως, ναι, γιατί πολλοί ισορροπούν μεγάλοι άνθρωποι μεταξύ υπέρτασης και πιθανότητας. Και όχι, και απώλειας ηλεκτρολιτών αυτές τις μέρες. Όπως παρατηρούμε και υπόταση πολύ συχνά αυτές τις μέρες. Και έντονες διακυμάνσεις στην πίεση. Ακριβώς. Οπότε ιδιαίτερα άτομα που έχουν χαμηλή πίεση θα βιώνουν μεγαλύτερη δυσφορία αυτές τις μέρες, άτομα με χαμηλή πίεση. Οπότε εκεί προτείνουμε ιδιαίτερα άμα κινούνται και τις ζεστές ώρες της ημέρας, πέρα από όλα τα άλλα μέτρα ασφαλείας, να έχουν και κάτι αρμυρό μαζί. Ένα αρμυρό κράκερ, λίγο αρμυρό ξηρό καρπό. Κύριε Πέτσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Πέτσιος, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Και πού θα μας ταξιδέψεις, Χρήστο Παγώνη? Στην νότια Κρήτη, στο Λιβικό, στο Γαϊδουρονήσι. Τώρα θα δείτε.